Θέλω να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Λεονταράκη, τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε ε, πολύ. Βέβαια, εγώ να πω ότι σήμερα φιλοξενείται και ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη με την υπογραφή του Χριστόφορου του Παπαδάκη αναφορικά με μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναγραφή μόνο των χωρών προέλευση και όχι των ποσοστών του μείγματο σε κάθε βάζο. Θα κάνουμε αναφορά. Πάνω στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Κύριε Λεονταράκη, ε, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Ξέρετε, όπω είπα, στον πρόλογο, λόγο, προεκλογική περίοδο. Ε, Πολλέ, ε, ξέρετε τα αιτήματα, βγαίνουν στο προσκήνιο προβλήματα κλάδων. Στη μελισσοκομία τη Κρήτη, είναι αυτό το οποίο σα απασχολεί περισσότερο. Στη μελισσοκομία τη Κρήτη, ε, τα προβλήματα είναι ποικίλα και αναεποχή, ε, διαφέρουν και αυξάνονται κατά καιρού. Ε, το κυριότερο που απασχολεί την Κρήτη αυτή τη στιγμή ε, είναι το, η, η, επιβάρυνση στο κοστολόγιο, στο, στην παραγωγή μας. Το κόστος παραγωγής. Ε, ναι, το κόστος παραγωγής, ε, αλλά και η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή κάθε χρόνο είναι όλο και πιο απρόβλεπτη για το νησί μας και κυρίω για όλο τον κόσμο, αλλά το νησί μας ε, είναι το νοτιότερο κομμάτι της Ευρώπης. Ναι. και παρατηρούμε πιο έντονα τα φαινόμενα, στον πρωτογενή τομέα και στο πιο ευαίσθητο κομμάτι του πρωτογενού τομέα αυτή τη στιγμή είναι ναι. η μελισσοκομεία. Επειδή τώρα ο απλό ελευθεριατή δεν γνωρίζει, αλλάζει το κλίμα, αλλάζει ο καιρό, έχουμε μια παρατεταμένη έτσι, ξηρασία κατά κάποιο τρόπο, πώ επηρεάζει το πληθυσμό των μελισσών. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο που διανύουμε τη άνοιξη, επιδιώκουμε να κάνουμε μια υπερ, των πληθυσμών τη μέλισσα, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα τεράστιο στρατό μέσα στι Ούτω ώστε να αντέξουμε να φτάσουμε μέχρι τη συγκομιδή του βασιλιά των μελιών, που είναι το κριτικό θυμάρι. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ευαίσθητο όν, όπω είναι η Μέλισσα, ε, που θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα να φτάσει σε αυτό το σημείο τη συγκομιδής θέλει τρομερή προσπάθεια και θέλει και ε, συνοδοιπόρο, θέλει συνεργάτη τον καιρό. Ο καιρό παρατηρείται τα τελευταία 15 χρόνια και έντονα την τελευταία πενταετία ότι δεν είναι ο καλύτερο συνεργάτη. Προς το Μελισσοκόμο και τη Μέλισσα, διότι οι ξηρασίε εντείνονται, οι βροχοπτώσει είναι ελάχιστε, οι νομέ ε, περιορίζονται και έτσι έχουμε καταντήσει στο νησί τη Κρήτη να πάρουμε μια περιορισμένη ποσότητα ποιοτικού θημαριού, ναι. το καλύτερο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Τολμώ να πω είναι το θημάρι το κριτικό. Ε, και ε, έχει προκύψει και την τελευταία πενταετία ένα πρόβλημα με τον εργάτη στα Πεύκα και έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα και εκεί στη συγκομιδή του Πεύκου. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο αυξημένο κόστο παραγωγή από την κυβέρνηση, από κυβερνήσει, τα τελευταία χρόνια. Τι έχετε πάρει και στο κομμάτι των φοροελαφρύνσεων και στο κομμάτι βέβαια των επιδοτήσεων τη οικονομική ενίσχυση. Έχει δοθεί οικονομική ενίσχυση στον κλάδο σας. Θα σα πω τι έχουμε επιδιώξει εμεί ε, το τελευταίο διάστημα. Επίση, κ... να πω, συγγνώμη, παράληψη, <laughs> είστε και αντιπρόεδρο τη Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ναι, νοσπονδία Μησοκομικών Συλλόγων Ε, Εκεί τώρα, γύρω στον ένα με 1,5 χρόνο, αλλά και τα προηγούμενα τρία που είμαι πρόεδρο του Ηράκλειο με πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια έχουμε αναδείξει τα προβλήματα τη ε, της μελισσοκομίας. Τα έχουμε αναδείξει παντού σε όλους του ε, τους κομματικούς παράγοντες Ελλάδα. της Ελλάδας, στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως σε δήμους και περιφέρειες. Άρα κανείς δεν δικιάται αυτή τη στιγμή να μιλήσει και να πει ότι δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει ε, στη μελισσοκομεία. Το έχουμε προωθήσει το θέμα στο Υπουργείο το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία η Ομοσπονδία με προτάσει που προέρχονται κυρίω από του συλλόγου τη Ελλάδα με τον, υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Τζεδίκοβλου. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση. Δεν, ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ότι ο άνθρωπο αυτό έχει ασχοληθεί. Δεν ανήκω στο χώρο του για να ξεκαθαριστώ ότι δεν κάνω διαφήμιση λόγω προεκλογική περίοδου. Έδειξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη μελισσοκομία και να διευκρινίσω και προ του παραγωγού αλλά και προ του τηλεθέατε ότι δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι για να λύσουμε τα προβλήματα. Χρειάζεται επιμονή. Και να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να τα λύσουμε. Άρα, έχουμε πάρει από το όχι ό,τι ζητήσαμε στο 100%. Ναι. Στο μέτρο του δυνατού, εγώ δηλώνω ικανοποιημένο στο ότι και στον ειδικό φόρο κατανάλωση εντάχθηκε η μελισσοκομεία και κάποια αιτήματά του περί τη κλιματική αλλαγή και για το ηλεκτρονικό μητρό που θα ήθελα να αναφερθούμε υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο. Όπω παράδειγμα, για πείτε μα για το ηλεκτρονικό μητρό. Το ηλεκτρονικό μητρό είχαμε φτάσει στο σημείο, όπω αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα, ότι η προηγούμενη διοίκηση ε, έχει κάνει πάρα πολλά, δεν είχε κάνει τίποτα. Έχει κάνει μία μήνυση προ το Υπουργείο ε, και προ τη Διεύθυνση Σιροτροφία και Νοικονομία τη Ομοσπονδία. Ομοσπονδία, Εμεί έχουμε να... αλλάξει τον προηγούμενο Γενάρη. Να. την Ομοσπονδία αναλάβαμε εμεί. Δεν υπήρξε κάποια βελτίωση από εκεί, υπήρξε μία μήνυση προ το ΣΤΕ. Ε, δεν είναι αυτή η τακτική να λύσει προβλήματα και να λείψει από τα κέντρα εξελίξεων. Να μιλάνε για σένα και να αποφασίζουν χωρί εσένα και εσύ να είσαι. Όν. Άρα λοιπόν, καταφέραμε να είμαστε συνεχώ στο Υπουργείο και δεν λέω ότι τελειοποιήσαμε ένα εθνικό Μητρό, αλλά άρχισε το νοικοκύρωμα τη Μελισσοκομία. Ξεκινάει από το Εθνικό Ελεκτρονικό Μητρό, το οποίο καταλήγει μέχρι και σε μια ψηφιακή ταυτότητα του Μελισσοκόμου, Πολύ. που έχει αρχίσει και εκδίδεται. Αναφερόμαστε στον τουρισμό και λέμε άντε πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το brand name που έχει να κάνει με τον όρο και την έννοια και τη λέξη Ελλάδα και τον όρο ε, που έχει να κάνει με, με την Κρήτη. Στη Μελισσοκομεία ε, εκμεταλλευόμαστε τον brand name Κρήτη επιδιώκουμε να το εκμεταλλευτούμε με σωστά και συγκροτημένα βήματα. Έχουμε πολύ καλή συνδρομή από όλου του παράγοντε που έχουμε ζητήσει μια βοήθεια, όπω για παράδειγμα είναι η Περιφέρεια και οι Δήμοι οι οποίοι βοηθούν. Η Περιφέρεια Κρήτη προωθεί τη μελισσοκομεία και τον brand name του κριτικού μελιού. Το κάνουμε και εμεί οι συλλόγοι. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίε και επιδιώκουμε να βγάλουμε μια εχνηλασιμότητα το τι είναι ακριβώ το κριτικό μέλι, παίρνοντα δείγματα από όλη την Κρήτη τα καταθέσαμε σε ένα πρόγραμμα που τρέχει στο... στα Χανιά, στο Πανεπιστήμιο, την κυρία Ψηλάκη. Εκεί θα καταλήξουμε στο τι είναι το κριτικό μέλι και de... την ποιότητά του, η οποία είναι κατ' εμέ η ανώτερη σε όλη την Ελλάδα, χωρί να θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα μέλια τη Ελλάδα, τα οποία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Ε, πάμε σε εκθέσει. Ναι. Ε, έχουμε ένα pop το οποίο έτρεξαν κάποιοι άνθρωποι γύρω στη δεκαετία και το το κατοχύρωσαν, το ανεβάσαμε φέτος μέχρι και στη Σιάλ Παρίς, στο Παρίσι, σαν σύλλογο με τη συνδρομή τη αγροδιατροφική Κρήτη με τον κύριο Τσεδάκη. Εκεί κάναμε μια πρόθεση μια εβδομάδα το ΠΟΠ Υπάρχουν και άλλα μέλια στην Ελλάδα, όπω είναι παλαιότερα το, το, μέλι Ελάτης, το Βανίλια, το οποίο είναι ένα τρομερό μέλι, κατοχυρωμένο και αυτό με την ονομασία του και με το σήμα του. Γιατί θα ήθελα να αναφερθούμε και στο σήμα που λέει το, το δημοσίευμα. Ναι. Ε, και όντω ο κάθε ένα από την πλευρά του νομίζω κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσουμε το, το κριτικό μέλι. Μάλιστα, αναφορικά με το σήμα. Αναφορικά με το σήμα. Το σήμα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν λύνει πολλά προβλήματα Όταν το σήμα. Όταν λέμε σήμα, τι εννοούμε, για να καταλάβει και ο τηλεθεάτη. Ε, το σήμα ε, πρόκειται για μία ένδειξη γεωγραφική. Ότι αυτό το μέλι ναι. Με αυτό το σήμα είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό. Δηλαδή, μια ελληνική σημαία, πούμε... Μια ελληνική σημαία μέσα Μάλιστα. σε μια καρτούλα Μάλιστα. Ε, Εμεί, σαν Ομοσπονδία, λέμε ότι το χρειάζονται και οι παραγωγοί. Όχι σαν την προηγούμενη διοίκηση, α πούμε, που έλεγε ότι αμφιβάλλω αν το χρειάζονται και οι παραγωγοί. Μάλιστα. Απλά χρειάζονται συγκεκριμένε προτάσει να κατατεθούν εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει, ούτω ώστε να ιεραρχήσουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε ένα ποιοτικό μέλι στο βάζο, είτε προέρχεται από τυποποιητή επαγγελματία εμπόρα, Κοίτα είτε από παραγωγό τυποποιητή. Μάλιστα. Ε, αναφορικά τώρα ε, στο κομμάτι των, των τιμών, θέλετε να καλύψουμε κάτι άλλο πάνω στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Στο συγκεκριμένο. Εγώ να πω ότι είναι ε, ρεπορτάζ του Χριστόφορτου Παπαδάκη. Φιλοξενούνται δηλώσει του Στέλιου του Μανολίτση, του προέδρου του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Ηρακλείου. Ε, όπου ανοίγονται κάποια ε, θέματα, γίνεται λόγο για κάποια συμφέροντα μέσα στο δημοσίευμα. Ναι, αυτό θα ήθελα εγώ εδώ δημόσια να προκαλέσω τον κύριο Μανολίτση να μα πει. Σε ποιου αναφέρεται και σε τι, καθότι η νέα διοίκηση, όπω λέει το δημοσίευμα μέσα, ε, κρέμεται από, από συμφέροντα, εξαρτάται από συμφέροντα. Αυτό το καταγγέλλω δημόσια, τον εγκαλώ δημόσια και αν δεν γίνει αυτό, εγώ προσωπικά θα κινηθώ νομικά. Γιατί θίγομαι σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Μάλιστα, εγώ να πω Αυτό. ότι βέβαια και ο Όμιλο και η εκπομπή και η εφημερίδα καλύπτουμε όλε τι απόψει και τη μία και τη άλλη πλευρά. Δημοκρατία έχουμε, αντικειμενικοί είμαστε. Οπότε ε, όποιο θέλει να διαβάσει την τοποθέτηση του κυρίου Μανολίτση, βέβαια βρίσκεται στο φίλο τη εφημερίδα. Η τοποθέτηση του κυρίου Λεονταράκη είναι εδώ στην, στην, στην εκπομπή μα. Ε, στο κομμάτι των τιμών. Είστε ικανοποιημένοι. Στο κομμάτι των τιμών σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε περάσει μέσα από μία. Λέλαπα κρίσεων, κρίση, οικονομική κρίση, κορονοϊού και τώρα, αυτή τη στιγμή, ζούμε τι υπερτιμολογήσει. Έχουμε ζήσει τη χρυσή εποχή τη κρίση, όπου τα μέλια υποτιμήθηκαν εστιαμμένα από τα μεγάλα συμφέροντα που λέγονται και εδώ, ε, λόγω του ότι τη θέση του πήραν τα κινέζικα στην αγορά και τα δικά μα μείναν υποτιμημένα και αδιάθετα. Ε, σίγουρα, κάνουμε κάποιε προσπάθειε συλλογικά. Ο σύλλογο μα κάλεσε πέρυσι τον Αύγουστο σε παγκρίτια συνέλευση όλου του συλλόγου τη και πήραμε μια απόφαση να παγιώσουμε το 7 ευρώ συν το οποίο πρέπει να πω ότι δεν δηλώνω 100% ικανοποιημένο. Εν μέρει όμω είμαι. Γιατί δεν την καταφέραμε το 7 ευρώ, αλλά από το 4,80 που ήταν το μέλι, βγήκαμε στα 6 ευρώ, 6,30. Δεν είναι τρόπο πλουτισμού η μελισσοκομεία να το διευκρινίσω. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο προϊόν και ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν για να βγει. Ε, στις τιμές σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ε, πολλοί ποιτήδιοι έμποροι και μεγαλέμποροι επιδιώκουν να πατήσουν κάτω τους, παραγωγού. Ε, παραγωγούς. Και δυστυχώ οι ελληνοποιήσει είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί και την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, ε, κύριε Λονταράκη, σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε ε, σύντομα. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.